Άρχη Παιδείας, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα η παιδεία. Είναι το χαρτοφυλάκιό σας, ήταν και το προηγούμενο καθώς ήσασταν υφυπουργός παιδείας. Ωστόσο, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από την Νοβάρτης, που είναι το πρώτο θέμα. Ακούσαμε χτες κατηγορίες ότι με την παρουσία των συναδέλφων σας, των κυρίων Τζανακόπουλου, και Πολάκη στην Επιτροπή, επί της ουσίας ήταν, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας κατηγόρησαν, που παρεμπόδισε το να έρθει να εξεταστεί ο κύριος Φρουζής. Και επειδή νομίζω όλη η Ελλάδα περιμένει τον πρώην ισχυρό άντρα της Νοβάρτης για πρώτη φορά να απαντήσει σε κάποιες στοιχειώδεις ερωτήσεις, να περιμένει κανείς ότι από Τρίτη θα αλλάξει η στάση του κόμματός σας? Κοιτάξτε, υπάρχει μία σοβαρή κοινοβουλευτική, ένα κοινοβουλευτικό παρεξηγόπημα, έτσι έχει ονομαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή ότι μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει ποιοι θα είναι που θα εκπροσωπούν τη μειοψηφία, ναι, σε μια επιτροπή της Βουλής. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν έχει γίνει ποτέ σε όλο το κοινοβουλευτικό διάστημα. Ακούγεται αυτή η ιστορία περί αλλαγής σε κάποια άλλη εξεταστική. Εκεί πρώτα απ' όλα ήταν εξεταστική και δεύτερον ήταν παρέτηση των ιδίων, διότι ναι, ήδη είχαν καταθέσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ως μάρτυρες. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για την εξαίρεση των συναδέλφων. Το μοναδικό επιχείρημα είναι ότι και οι δύο, ο ένας ως νομικός και ο άλλος ως υπουργός που είχε χειριστεί αυτά τα θέματα, πραγματικά θα έκαναν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση με τον ισχυρό άντρα της Νοβάρτης, τον Φρουζή, ο οποίος όμως να μην ξεχνάμε ότι είναι κατηγορούμενος και ότι ακόμη δεν έχει κληθεί από την τακτική δικαιοσύνη. Όντως. Γιατί άκουγα προηγουμένως το διάλογο που κάνατε, λέει, γιατί δεν τον είχε καλέσει η προηγούμενη επιτροπή. Δεν τον είχε καλέσει διότι ήδη ήταν κατηγορούμενος και γιατί επέλεξε, ακριβώς επειδή είχαν έρθει αμελητοί τα ονόματα των πολιτικών προσώπων, mm-hmm, να πει ότι πρέπει να γυρίσουν στη δικαιοσύνη και εκείνη να εκτιμήσει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ευθύνες. Και επειδή άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση, να πω εδώ ότι η ίδια η εισαγγελέα, την οποία κατηγορούν ως το φυσικό πρόσωπο που κάνει την σκευωρία, απείλαξε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, διερευνώντας με τα στοιχεία που είχε. Άρα καλώς έπραξε η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή που είχε την πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και ανέθεσε την διερεύνηση του θέματος στη δικαιοσύνη. Διότι, όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν τεκμηριωμένα στοιχεία τέτοια, mm-hmm, που να μπορεί η ίδια η Επιτροπή να αισθάνεται ασφαλής ότι θα μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα τα πράγματα. Επομένως, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή λειτουργεί με έναν τρόπο αντιθεσμικό. Ναι. Έχει ακουστεί και το θέμα του αντισυνταγματικού, ακριβώς για να κρατάει στην επιφάνεια το θέμα της σκευωρίας και να μην προχωρά. Ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει από αυτό που με ρωτήσατε. Η ουσιαστική διερεύνηση του ισχυρού άντρα, ο οποίος καλείται να δώσει εκείνα τα στοιχεία και να ερωτηθεί για την πολιτική της Νοβάρτης όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Άρα, στο μέτρο που εξαρτάται από την αντιπροσωπεία, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική, την Τρίτη θα καταθέσει ο κύριος Φρουζής. Στο μέτρο που εξαρτάται, που περνάει από το χέρι σας. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να καταθέσει ο κύριος Φρουζής. Mm-hmm. Και μάλιστα εξαντλητικά. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να δεχθούμε την παραβίαση της συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης. Διότι αυτό σημαίνει αύριο, για παράδειγμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν κάποιοι από εμάς να παρευρίσκονται. Ναι. Και να πει: δεν θέλω να είναι η κυρία Τζούφη, δεν θέλω να είναι ο κύριος Μελιγκόνης. Είναι δυνατόν η πλειοψηφία μέσα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να λέει ποιοι θα συμμετέχουν στις επιτροπές από την μειοψηφία? Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έχει υποθεί από συναδέλφους μου, ναι, ότι στην προηγούμενη Βουλή που είχαμε και την Χρυσή Αυγή, ούτε και τότε, δηλαδή, mm-hmm, άνθρωποι οι οποίοι έκαναν φοβερά πράγματα μέσα στη Βουλή, στις επιτροπές, διατηρούσαν το δικαίωμα της μειοψηφίας να συμμετέχουν με τον τρόπο που αυτοί επιλέγουν από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Σύμφωνοι, ακόμη και σε αυτό το ακραίο πλαίσιο. Ναι. Απλώς οι άλλες επιτροπές ή ακόμη και η Ολομέλεια που θέτετε το θέμα, δεν έχει ανακριτικά χαρακτηριστικά. Εδώ αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι ότι δεν μπορεί οι ερευνώντες να είναι και ερευνόμενοι και να είναι ταυτόχρονα και οι ονοί ανακριτές και μάρτυρες. Ναι, αλλά δεν έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. Φαντάζονται ότι θα είναι στο μέλλον. Με βάση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι νομικός, είμαι γιατρός. Αλλά με βάση αυτά που ακούμε και mm-hmm. μαθαίνουμε όλοι, οι νομικοί λένε ότι με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, ναι, κάποιος που δεν έχει οριστεί ως μάρτυρας ή δεν έχει καταθέσει, επειδή θα είναι στο μέλλον, δεν είναι δυνατόν να τον εξαιρέσεις από τη διαδικασία. Mm-hmm. Και μάλιστα αντιστρέφεται αυτό το θέμα, όπως βλέπετε, και λέει ότι άλλοι άνθρωποι που συμμετέχουν από την πλειοψηφία μέσα στην Επιτροπή είναι αυτοί. Αυτό που συζητήσατε πριν, που δείχνατε την κατάθεση του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ότι έχουν πει πολύ περισσότερα πράγματα άνθρωποι που είναι μέσα στην Επιτροπή. Δήλωσαν ότι για αυτούς είναι σκευωρία, άρα στην εξέταση του κατηγορούμενου Παπαγγελόπουλου ουσιαστικά
δεν έχουν ήδη πάρει την απόφασή τους. Άρα δεν μπορούν να είναι αδέκαστοι. Και εδώ περνάμε τώρα αλλά το κύριο για μας ζήτημα, σας είπα, είναι αυτό. Mm-hmm. Ότι δεν μπορεί, παραβιάζεται η κοινοβουλευτική τάξη. Δεν μπορεί δηλαδή η πλειοψηφία να λέει ποιοι από τη μειοψηφία θα την αντιπροσωπεύουν. Και εδώ περνάμε τώρα στο επόμενο, αφού αναφερθήκατε σε αυτό. Όντως, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, υποθέτω συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό, ζητεί να εξαιρεθούν κάποιοι. Εγώ δεν θα πω για αυτούς που έχουν εκφράσει πολιτική άποψη, γιατί όλα τα πολιτικά στελέχη έχετε εκφράσει την άποψή σας για το τι είναι η ιστορία της Νοβάρτης. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαγγελόπουλος ζητεί ή θα ζητήσει να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης, γιατί είχε επαφές με τον κύριο Φρουζή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προκύπτει από την δικογραφία. Δεν μπορεί εκεί, επειδή θα καταθέσει σαν μάρτυρας και τα λοιπά, να είναι δίκαιη η εξαίρεσή του, και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θέλουμε μάρτυρες τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο να είναι αίωλοι η εξαίρεσή τους. Η άποψη δική μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Τσοβόλας, ο οποίος είναι ο νομικός παραστάτης του κύριου Παγγελόπουλου, mm-hmm. με πολύ σαφή τρόπο, είπε δηλαδή ότι εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η εξαίρεση τον Πολάκη Τζανακόπουλου και πρέπει να το πάρετε πίσω. Αλλά αν εσείς επιμένετε, με βάση τη δικαιική τάξη, γιατί τον άκουσα και σήμερα, το ίδιο θα επιμείνουμε και εμείς, διότι αυτή είναι πρακτική στα δικαστήρια. Αυτό δεν είναι η δική μας άποψη. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει οι ορισμένοι από την μειοψηφία να παραμείνουν μέσα και άμεσα να ξεκινήσει η εξέταση του Φρουζή. Τώρα, επειδή είστε γιατρός, όπως μας είπατε και πριν λίγο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε όλες τις άλλες χώρες που είχαμε αυτό το διεθνές και πολυπλόκαμο σκάνδαλο Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο έμεινε σε επίπεδο γιατρών. Σεμινάρια, ταξιδάκια, δωράκια, υπερσυνταγογράφηση κλπ. Προτίμηση των φαρμάκων της μιας εταιρείας έναντι της άλλης κτλ. Γιατί και στην Ελλάδα, αλήθεια, δεν θα μπορούσε στο τέλος της μέρας να αποδειχθεί ότι η όποια διαπλοκή φτάνει μέχρι το επίπεδο των γιατρών? Κοιτάξτε, έχει απαντηθεί με πολύ σαφή τρόπο. Καταρχήν, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Mm-hmm. Και σε πολλές άλλες χώρες έχουν υπάρξει καταδίκες σε πολιτικά πρόσωπα και σε υπουργούς υγείας, οι οποίοι διαμόρφωναν τις τιμές του φαρμάκου. Η διαμόρφωση της τιμής του φαρμάκου στην Ελλάδα ήταν το οδηγό σημείο για πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Και είναι γνωστό ότι είχε εκτοξευθεί η φαρμακευτική δαπάνη, mm-hmm. και ακόμη και στους καιρούς των μνημονίων, που ήμασταν υποχρεωμένοι να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη και το κάναμε με το ταβάνι, οι δαπάνες τις οποίες εξασφάλιζε και η προβολή στην τοπική αγορά στο να μπουν τα καινούργια φάρμακα, να πάρουν τιμές, εξακολουθούσε να υπάρχει για την Νοβάρτης. Είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο, το οποίο πρακτικά ήρθε στην Ελλάδα διερευνόμενο από μία διαφορά μεταξύ των εταιριών, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, mm-hmm. και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους. Κανείς αυτή τη στιγμή άνθρωπος στην Ελλάδα και πολίτης δεν αμφισβητεί ότι η δημιουργία ενός σκανδάλου που χάθηκαν δις και τα οποία ήταν το μεγάλο σκάνδαλο του φαρμάκου. Τρία ήταν τα μεγάλα σκάνδαλα που η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Έτσι, ήταν τα ζητήματα του φαρμάκου, ήταν το ζήτημα των ανταλλακτικών και όλης της πολεμικής βιομηχανίας που κάποιοι μετά από πολλά χρόνια κατέληξαν στην φυλακή, και το ζήτημα της διαφθοράς, έτσι, και της κατανάλωσης χρήματος, το οποίο είναι και αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, από τις τράπεζες, το μεγάλο αυτό παιχνίδι της απαλλαγής των τραπεζιτών για τα θαλασσοδάνεια, είτε των κομμάτων είτε των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η χώρα δεν χρεοκόπησε τυχαίως. Υπήρχαν συγκεκριμένες κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τα πράγματα και οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Εκεί λοιπόν το σκάνδαλο του φαρμάκου έπαιξε σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει εκείνη η άποψη η οποία λέει ότι εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο. Όσοι δεν έχουν σχέση πολιτική, βεβαίως να απαλλαγούν. Ήδη έχουμε απαλλακτική διαδικασία και νομίζω ότι υπάρχουν μόνο τρία πρόσωπα. Ένα παραπέμπεται, είναι ο κύριος Λοβέρδος, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα τα οποία ακόμη διερευνώνται. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει για να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία με συντεταγμένο τρόπο και να μιλήσουμε και για τα ποια θεσμικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην ξαναεπαναληφθεί το σκάνδαλο. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε πάρει τέτοια μέτρα για τον τρόπο που διαμορφώνονται οι τιμές του φαρμάκου στην χώρα μας, διότι από την άλλη μεριά θέλουμε να έρχονται καινούργια φάρμακα. Θέλουμε να έρχονται φάρμακα υψηλού κόστους. Ακριβώς διότι οι πολίτες μας τα έχουν πάρα πολύ ανάγκη για δύσκολα νοσήματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με έναν συντεταγμένο τρόπο και να μην υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαφθοράς
Τώρα, έχει ανέβει που λέμε το θερμόμετρο και στο χαρτοφυλάκιό σας στην παιδεία. Το σχόλιο σας, έτσι για να μπούμε στη συζήτηση, για την ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως ότι θα καταργηθούν 38, που έγιναν 37 μετά, τμήματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι σε συνέχεια. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει, όπως λέει, να ξεθεμελιώσει όλες τις προηγούμενες προσπάθειες τις οποίες είχε κάνει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Ξεκινάει λοιπόν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να στενέψει τον αριθμό των παιδιών που θα έχουν προσβασιμότητα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας τρόπος είναι να ελαττωθούν τα τμήματα που θα έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να δηλώσουν στο επόμενο μηχανογραφικό. Να θυμίσω εδώ ότι στο προηγούμενο μηχανογραφικό ήδη είχαν μπει κάποια τμήματα. Αυτά λοιπόν ήταν τμήματα τα οποία οι ίδιες οι σύγκλητοι και τα ίδια τα πανεπιστήμια, μετά από έναν μακρόν διάλογο, 2 χρόνια και περισσότερο, με συντεταγμένο τρόπο και έχοντας εξετάσει τις τοπικές δυνατότητες, είχαν εισηγηθεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία τους. Ναι. Τι υπόθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου? Ότι ήταν αποτέλεσμα συναλλαγής των Πριτανικών αρχών και μικροπολιτικής των τοπικών βουλευτών. Ήταν ρουσφέτια των βουλευτών. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και έχουμε ανακοινώσεις από τον πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι αυτό ήταν αποφάσεις των συγκλήτων αφού είχαν μελετήσει τις αδυνατότητες. Έχουμε το ίδιο και από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Επομένως είναι μια τελείως αυθαίρετη επιλογή η οποία θα στερήσει τη δυνατότητα περίπου σε 5.000 παιδιά να κάνουν αυτού του τύπου τις επιλογές. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της αναστολής και άλλων πραγμάτων. Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, ναι, με ελεύθερη προσβασιμότητα από τους αποφύτους των ΕΠΑΛ, και αυτά μπήκαν σε αναστολή, παρότι και εκεί πολλά πανεπιστήμια είχαν προετοιμάσει και είχε βρεθεί και το συγκεκριμένο ποσό για τη λειτουργία αυτών των τμήματων. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έγινε αναστολή σε κρίσιμα διετή προγράμματα που αφορούσαν την γαλακτοκομεία, που αφορούσαν τις ιχθυοκαλλιέργειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που το Πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο. Το ίδιο και τώρα, στο δικό μου Πανεπιστήμιο, ένα τμήμα που θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό των μηχανολόγων μηχανικών, που θα ολοκλήρωνε το Πολυτεχνείο των Ιωαννίνων, για κάποιον αυθαίρετο λόγο ανήκει στα τμήματα το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία του. Ενώ αυτό είχε ήδη το Πανεπιστήμιο, είχε ορίσει τη Διοικούσα Επιτροπή, ήδη η τοπική κοινωνία αλλά και η σύγκλητος είχε αποφασίσει τι θα κάνει. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Σε αυτά τα καινούργια πανεπιστήμια που θα προχωρούσαν σε αυτού του τύπου τις συγκλήσεις, είχαμε δώσει ως Υπουργείο πρόσθετους πόρους. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Και είχαμε δώσει και ανθρώπινους πόρους. Θέσεις μελών ΔΕΠ 25-26 και κάποιες από αυτές έχουν προκηρυχθεί. Άρα, με αυτό το σκηνικό, το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιοχές. Γιατί αφορά κυρίως τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Υπάρχουν πόλεις που με αυτή την επιλογή μένουν χωρίς κανένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ούτε ΤΕΗ. Η Λευκάδα, η Ιγουμενίτσα, το Λιξούρι, ο Πύργος. Έχουμε σημαντική αντίδραση από την περιοχή του Λασιθίου. Έτσι, όπου εκεί ανοίγαν τμήματα που για πάρα πολλά χρόνια ήταν μια εγκαταλελειμμένη περιοχή και που ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για πανεπιστημιακά τμήματα και μάλιστα διασυνδεόμενα με ήδη υπάρχοντα άλλα τμήματα, αυτό είναι ανάπτυξη ουσιαστική, διότι φέρνει νέους ανθρώπους, έχουμε επαναφορά πνευματικού κεφαλαίου, υπάρχει διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. Άρα είναι μια πολύ λαθεμένη επιλογή την οποία επιλέγει η Νέα Δημοκρατία σε συνάρτηση και άλλων πραγμάτων. Διότι έχει εξαγγείλει ότι θα έχει μείωση του αριθμού των εισακτέων με βάση τις εισηγήσεις των τμήματων. Ναι. Μιλάει για επαναφορά της βάσης του 10 ή και υψηλότερες βάσεις ανάλογα με το τι ζητάνε οι σχολές. Και μιλάει και για διαγραφές φοιτητών όταν θα υπερβαίνουν το όριο σπουδών. Άρα έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο μείωσης της προσβασιμότητας των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία προφανώς θα διοχετευθούν προς την ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή τα ιδιωτικά κολέγια. Διότι να σας θυμίσω ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε με όσοι μπορέσουν βέβαια. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, στα ιδιωτικά κολέγια δεν μπαίνουν προϋποθέσεις για να πάει κάποιος, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Ναι. Διότι δεν μπαίνει ζήτημα αν αυτό το παιδί έχει τα ακαδημαϊκά προσόντα. Καμία τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό λέω όσοι μπορέσουν. Λέω, κάποιοι απλώς δεν θα συνεχίσουν τις σπουδές τους και αυτό είναι εξαιρετικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έχει ανοίξει κανείς αυτούς τους δρόμους προσβασιμότητας των παιδιών για καλύτερη μόρφωση και ξαφνικά να κάνει αυτού του τύπου την επιλογή. Ναι. Τι έκανε όμως ταυτοχρόνως, με fast track διαδικασίες ισοδυνάμισε
τα πτυχία των κολεγίων με τα πτυχία των νεότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και αυτό έγινε ευνηδιαστικά και με αντίθετη άποψη όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αυτό πέρασε επιγόντως αυτό το τεράστιο πολυνομοσχέδιο, το αναπτυξιακό, με τα 246 άρθρα. Άρα, ενισχύει το προφίλ των κολεγίων, κλείνει τους δρόμους προς το δημόσιο πανεπιστήμιο και βέβαια από εκεί και πέρα, η προσωπική μου άποψη θα υπάρξει, ήδη έχει ξεκινήσει η συκοφάντηση του δημόσιου πανεπιστήμιου και η υποχρηματοδότηση. Διότι αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στον καινούριο προϋπολογισμό του 2020 είναι μειωμένες οι δαπάνες για την παιδεία κατά 0,1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου κατά 200 εκατομμύρια. Επίσης, στον προϋπολογισμό του 2020 μιλάει για μείωση των δαπανών γενικώς από τα Υπουργεία περίπου 500 εκατομμύριων. Δεν ξέρουμε ακριβώς λοιπόν πόση θα είναι η συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό τι σημαίνει? Λιγότερα χρήματα προς τα πανεπιστήμια, λιγότερο προσωπικό. Εμείς είχαμε καταφέρει να επαναφέρουμε τον κανόνα του 1:1. Είχαμε δώσει, όπως σας είπα, και έξτρα θέσεις μελών ΔΕΠ. Είχαμε δώσει πολλούς επιστήμονες στα πανεπιστημιακά ερευνητικά Ινστιτούτα. Κάναμε δηλαδή μια προσπάθεια επαναφοράς του πνευματικού κεφαλαίου και ενίσχυσης των πανεπιστημίων. Τώρα είναι η αντίστροφη διαδρομή, δυστυχώς. Εσείς καταγγέλλετε ότι υπάρχει μέσα σε αυτά τα. Υπήρχε μάλλον και απαλήφθηκε σε αυτή τη λίστα που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Facebook της Υπουργού με τα προσκατάργηση τμήματα. Υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο ήδη λειτουργεί και έχει και 100 φοιτητές. Δεν είναι σε αυτά που θα ιδρύονται από το χρόνο. Είναι τόση η ανάγκη να προχωρήσουν. Αυτό είναι το περίφημο επιτελικό κράτος, αν κανείς μπορεί να το σχολιάσει, ώστε στα κατεργηθέντα τμήματα και στο πρώτο δελτίο τύπου ήταν τμήμα τουρισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 100 φοιτητές, το οποίο στη συνέχεια προφανώς πήραν πίσω την απόφασή τους για να κλείσει αυτό το τμήμα. Κοιτάξτε τώρα, έχουμε εξαγγελίες ότι θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο για την τριοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Και υπάρχει και μια εμπειρία. Να θυμίσω εδώ το σχέδιο Αθηνά. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου και για ήδη λειτουργούντα τμήματα. Εμείς εγκαλούμε την Υπουργό να μην προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά περισσότερο καλούμε τους φοιτητές, τις οικογένειες, αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να υπερασπιστούν τα τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί και να δώσουν μάχη για να έχουν την δυνατότητα τα παιδιά μας να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα σε καλά δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί είναι καλά τα πανεπιστήμια μας και αυτό το ξέρουμε και διεθνώς. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, να τα ενδυναμώσουμε, διότι αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χώρο μιλάνε πλέον για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ήδη πριν από μία εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, τρία δικά μας πανεπιστήμια πήγανε ακριβώς για να συζητήσουν αυτού του τύπου την δυνατότητα. Ήταν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Γεωπονικό και νομίζω και το Μετσόβιο, ακριβώς για να δούμε την διασύνδεση με τον ευρωπαϊκό χώρο. Για να σταθούν λοιπόν τα πανεπιστήμια μας, γι' αυτό γίνονται αυτές οι ευρύτερες συμπράξεις, για να μπορούν να αρδεύουν πόρους, να στέκονται αξιόπιστα, αλλά να δουλεύει και η διαδικασία της επαναφοράς του πνευματικού κεφαλαίου. Ήταν λοιπόν μία σημαντική τομή, η οποία βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τα πίσω. Και να κλείσουμε και με ένα σχόλιο σας για το προσφυγικό, διότι μπορεί στο ΣΥΡΙΖΑ να λέτε ότι η κυβέρνηση θερίζει θύελλες από ανέμους που η ίδια έσπηρε. Ωστόσο, φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε ότι το προσφυγικό και κυρίως ο τρόπος με το οποίο εξελίσσεται και κλιμακώνεται δεν χωράει το να επιχαίρει κανείς με το τι έλεγε κάποιος και πόσο ανώμαλα ενδεχομένως να προσγειώνεται τώρα στην πραγματικότητα. Δεν επιχαίρουμε καθόλου. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπαν πλέον και αυτοί που ήρθαν στην πραγματικότητα, είναι σημαντικοί οι γεωπολιτικοί λόγοι. Πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια στο ευρωπαϊκό πεδίο να μιλήσουμε, να πούμε τις αλήθειες. Διότι οι ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν με οπλισμό όλες αυτές τις χώρες που καταστρέφονται και στη συνέχεια λέμε δεν θέλουμε τους ανθρώπους των οποίων έχουμε καταστρέψει τη ζωή τους. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο για τον τρόπο που πουλούνται τα πολεμικά όπλα και οδηγούν σε αυτές τις καταστροφές. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι και η κλιματική αλλαγή. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε με την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η χώρα μας είναι χώρα υποδοχής και επομένως οι συνθήκες που διέπουν αυτήν την κατάσταση πρέπει να ειδωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πάρθουν οι ευθύνες από αυτές τις χώρες οι οποίες πηγαίνουν με τη μέθοδο του αποκλεισμού. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Είναι οι ομόεμες πολιτικά χώρες με τη Νέα Δημοκρατία, οι περίφημες χώρες του Βίζεγκαντ. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, έχει σοβαρές ευθύνες για τον τρόπο που δεν γίνεται η ανακατανομή
μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες αυτού του μεγάλου προβλήματος του προσφυγικού μεταναστευτικού. Διότι να σας πω κάτι, εάν γινόταν η διάχυση όλων αυτών των ανθρώπων με έναν ομαλό και συντεταγμένο τρόπο, αυτό θα αφορούσε περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει την δυνατότητα αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται, εάν τον μοιραστεί, να μπορέσει να το διαχειριστεί και να προχωρήσουμε και να πάμε παραπέρα. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει με συντεταγμένο τρόπο να έρθουμε σε επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους αυτή τη στιγμή μιλάμε για να φτιάξουμε, ήδη έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Έχει καταδικαστεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Και να σας πω ένα θέμα που αφορά την παιδεία για να το διασυνδέσουμε. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, βεβαίως, αν θέλετε. Εμείς βάλαμε πέρυσι 13.500 παιδιά μέσα στα σχολεία. Ναι. Η ένταξη των παιδιών στα σχολεία βοηθάει και στην ομαλή ένταξη των οικογενειών. Αυτή τη στιγμή μόνο 1.500 παιδιά πάνε στα σχολεία. Επομένως, ένα θέμα πάρα πολύ κρίσιμο για την ένταξη αυτών των οικογενειών δεν αντιμετωπίζεται, τουλάχιστον με τον τρόπο που είχαμε προσπαθήσει να το διαχειριστούμε στην προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα. Η αύξηση των ροών το κάνει ακόμη χειρότερο. Άρα θα πρέπει να μιλάμε όχι για πολιτικές αποτροπής, έτσι, αλλά για πολιτικές ενσωμάτωσης κοινωνικής και να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και την ευρωπαϊκή βοήθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Κυρίες και κύριοι,